περίπου 300 εργαζόμενοι από το εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων κατέβηκαν στην Αθήνα έτσι ώστε να δώσουν δυναμικό παρόν στη δικαστική διαμάχη μεταξύ Βούφουλου και ΔΕΠΑ, ενώ μάλιστα προχώρησαν και σε συνθήματα έξω από το δικαστικό μέγαρο των Αθηνών. 350 εργαζόμενοι από το εργοστάσιο λιπασμάτων της Καβάλας στα δικαστήρια της Ευελπίδων και άλλοι 350 πίσω να αγωνιούν 700 άτομα για το μέλλον της βιομηχανίας. Δυστυχώς ζούμε μια μεγάλη παρασκευή, αλλά ελπίζουμε ότι θα έρθει η Ανάσταση. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον της βιομηχανίας, κρίσιμες ώρες για το μέλλον των 700 εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι μια αρνητική απόφαση στο σύνολό της θα μεγαλώσει το πρόβλημα ανεργίας στην Καβάλα, θα φτωχοποιήσει όλους εμάς, για να μην πω ότι θα μας εξαθλιώσει, καθότι τόσα χρόνια έχουμε μάθει μόνο στην παραγωγή λιπάσματος. Μάλιστα, μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας, ο δικηγόρος του εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων και εκπρόσωπος των εταιριών Εμμανουήλ Ροδουσάκης προχώρησε σε δηλώσεις στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Θεωρούμε ότι η διαδικασία πήγε εξαιρετικά με ανάπτυξη των δικών μας επιχειρημάτων. Αυτό το οποίο μας κολλεί στην παρούσα φάση είναι το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε εκδοθεί μια προσωρινή διαταγή, τους όρους της οποίας δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, και γι' αυτό το λόγο, ενώ τα ασφαλιστικά μέτρα είχαν προσδιοριστεί για τον Ιούνιο του 2019, καταθέσαμε αίτηση προτίμηση εξαιτίας της κατεπήγουσας διαδικασίας και τα δικάσαμε μία εβδομάδα μόλις μετά. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας πλέον αναμένουμε απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, για την οποία και αισιοδοξούμε ότι θα κάνει δεκτές τις θέσεις της εταιρείας. Το κλίμα και ο παλμός, αν μου επιτρέπετε να σας μεταφέρω μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου, ήταν ότι στην ουσία μιλάμε για ένα χρέος το οποίο είναι πλήρως αμφισβητούμενο, ένα χρέος το οποίο είναι παράνομο. Να ενημερώσω σήμερα και πρώτη φορά δημοσίως ότι σήμερα έχει κατατεθεί και μήνυση σε βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ για τοκογλυφία και για απάτη σε βάρος της εταιρείας, απόπειρα απάτη σε βάρος της εταιρείας με το θέμα της χρέωσης των τόκων. Οι ίδιοι σαφή απάντηση ενώπιον του δικαστηρίου δεν μπόρεσαν να δώσουν πώς το χρέος έχει δήθεν προκύψει κατά αυτούς, ούτε το που πάνε τα λεφτά που καταβάλει η εταιρεία. Γι' αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι, μη έχοντες πλέον ουσιαστικά εργασία πάνω στην παρούσα φάση, κατέβηκαν εδώ να διαδηλώσουν την αγωνία τους, το άγχος τους και την ανησυχία τους για το δικό τους μέλλον την επόμενη μέρα. Σε αυτό το μέλλον απάνω θεωρώ ότι η νομική ομάδα η οποία ανέλαβε το σύνολο της υπεράσπισης της υπόθεσης έχει πράξει το καθήκον της και έχει ήσυχη τη συνείδησή της και εμπιστοσύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδουσάκη, η απόφαση αναμένεται να βγει την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ από τον τρόπο που κινήθηκε η διαδικασία ότι η απόφαση θα έχουμε ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω μέσα από το κανάλι σας και την ευκαιρία που μου δίνετε να πω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από πλευράς εταιρείας και ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν χαρακτηριστεί φαντάσματα, οι εταιρείες τους έχουν χαρακτηριστεί ανύπαρκτες. Ελέγχονται δήθεν ότι αυτοί εδώ είναι μισθοφόροι και όχι εργαζόμενοι μισθωτοί. Έχουν ακούσει όλες αυτές τις ύβρεις και τις συκοφαντίες στο τελευταίο διάστημα και η παρουσία τους εδώ δικαιώνει τον πραγματικό ζωντανό χαρακτήρα τον οποίο έχουν ως άνθρωποι και εργάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την επόμενη μέρα και του εργοστασίου αλλά και του νομού της Καβάλας. Τους ευχαριστούμε δηλαδή βαθύτατα για την υποστήριξή τους. Οι εργαζόμενοι αναχώρησαν από την Καβάλα το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 10 η ώρα, ενώ μεταξύ άλλων φάνηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την θετική έγκβαση της υπόθεσης. Ναι, βέβαια. Γιατί, πείτε μας λίγο τώρα. Γιατί από εκεί το εργοστάσιο ζούμε, τα παιδιά μας μεγαλώνουν με τις οικογένειές μας. Τι άλλο. Εμείς θέλουμε δουλειά. Είστε αισιόδοξος. Πάρα πολύ. Θα πάμε ναι, για τα συμφέροντα του εργοστασίου και της πόλης όλης, όχι μόνο του εργοστασίου. Είστε αισιόδοξος. Πιστεύω, ναι, έτσι πάμε. Αισιόδοξοι πάμε. Ναι, ναι. Ταξίδι δεν θα σας κουράσει, όμως θα πάτε κανονικά δυναμικά. Άσχετα με το ταξίδι, θα πάμε για ένα σκοπό. Είστε αισιόδοξοι. Πιστεύω ναι, ότι θα γίνουν τα πράγματα όπως θέλουμε. Αισιόδοξοι από το αποτέλεσμα ότι θα βγει. Έχω αισιοδοξία, ναι. Πιστεύω πως ναι. Βεβαίως, θα κατεβούμε, γιατί όχι. Αισιόδοξος είστε για το αποτέλεσμα. Βεβαίως, γιατί όχι. Ναι, δυναμικά, δηλαδή δεν σας πτωείς το ταξί, θα κατεβείτε κάπου. Μια χαρά, δυναμικά, όλοι μαζί. Στις 10 η ώρα το βράδυ της Τρίτης, εργαζόμενοι από το εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων αναχώρησαν για την Αθήνα έτσι ώστε να δώσουν δυναμικό παρόν στη δικαστική διαμάχη μεταξύ Βούφουλου και ΔΕΠΑ. 300 άτομα
Είναι βάση δηλώσεων, 6 λεωφορεία θα ξεκινήσουν από την Καβάλα, ένα ξεκίνησε ήδη από τη Χρυσούπολη και έφυγε, ένα από του χώρου του εργοστασίου να πάρει τους απογευματινούς και 4 λεωφορεία εδώ, 200 άτομα. Από εδώ και 100 που έχουν ξεκινήσει, 300 άτομα φεύγουμε για Αθήνα να παραστούμε στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει η εταιρεία αύριο απέναντι στη ΔΕΠΑ, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο ανοιχτό σε ένα ακήρυχτο πόλεμο, αλλά πόλεμο σίγουρα, σε μια προσπάθεια της ΔΕΠΑ, καθότι δεν θέλει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα και με τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα και εμείς. Ζητάει να πληρώνουμε μετρητή στο αέριο και όχι με τον τρόπο που πληρώναμε μέχρι τώρα με τα χρονολογημένες επιταγές εξάμηνες, όπως κινούνται άλλωστε όλες οι λιπασματοβιομηχανίες στην Ευρώπη, καθότι είναι ακριβώς οι πρώτες ύλες και δεν μπορεί να δουλέψουμε μετρητής. Πάμε να ανατρέψουμε με την παρουσία μας μία απόφαση. Ελπίζουμε, αγωνιούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο ανοιχτό. Περάσαμε και πιο δύσκολα και είμαστε και έτοιμοι όμως και για πιο δύσκολα. Μάλιστα, σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Καβάλας για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρει τα εξής. Η εξακολούθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας είναι ζωτική σημασία για τον Δήμο Καβάλας, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και για την εθνική και τοπική οικονομία. Εκατοντάδες οικογένειες εργαζομένων εξαρτούν την επιβίωσή τους από τη λειτουργία της, καθώς και πολλαπλάσιοι εργαζόμενοι και εταιρείες που συνεργάζονται με τη βιομηχανία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ίστατη έκκληση σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν τα δέοντα προς το συμφέρον της τοπικής οικονομίας και φυσικά των οικογενειών των εργαζομένων.